Λοιπόν, πάμε να δούμε ένα άλλο θέμα, το οποίο μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί έχει να κάνει με τους εμβολιασμούς και την αντίδραση του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου στο ενδεχόμενο των εμβολιασμών από τα φαρμακεία. Των εμβολιασμών εννοούμε για τον κορονοϊό. Έτσι, γιατί? Θα δούμε τον πρόεδρο, ναι, τον κύριο Αθανάσιο Ξαδάκτυλο. Καλή σας ημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, πρόεδρε. Καλημέρα, κύριε Κουτροκό, καλημέρα, κύριε Υποφάντη, καλημέρα στις τηλεθεάτρες και τους τηλεθεατές σας. Είστε έτοιμος για χειρουργείο, από ό,τι βλέπουμε. Ναι, έτσι ακριβώς είναι. Πείτε να ξεκινήσει αναισθησιολόγος, γιατί θα κάνουμε πάνω από 5 λεπτά την άρκωση και προχωράμε. Λοιπόν, έτσι γίνεται, ναι. Γιατί λέτε όχι? Άρα, πάμε να καταλάβουμε. Γιατί λέτε όχι? Κοιτάξτε, κύριε Κουτροκόη, αυτή τη στιγμή οι εμβολιασμοί στη χώρα μας υπολείπονται, ειδικά για την COVID και για την γρήπη υπολείπονται. Αλλά οι εμβολιασμοί υπολείπονται. Η συζήτηση αυτή καλό θα ήταν να μην γίνεται δημόσια, να γίνεται έξω από τα πόδια της δημοσιότητας, γιατί όταν υπάρχει ένα πρόβλημα πρέπει να λυθεί. Εκεί είναι οι σωστές συνθήκες. Mm-hmm. Τώρα, πριν από μία εβδομάδα είχαμε μία ανακοίνωση, την έχετε υπόψη σας, η οποία έχει μία περαιτέρω συζήτηση. Mm-hmm. Και εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να εξηγήσουμε ότι αυτό το οποίο σχεδιάζεται, το ΤΕ με αλφαγιώτα, και θεωρείται μια, πάλι το ΤΕ με αλφαγιώτα μια καλή λύση, δεν είναι καλή λύση και θα αποδειχθεί. Για ποιο λόγο, αφού θα αποδειχθεί στο μέλλον. Μισό λεπτό, γιατρέ, μισό λεπτό. Τι παραπάνω, ναι, έχουν οι γιατροί που θα πρέπει να κάνουν το εμβόλιο από τους φαρμακοποιούς που και αυτοί κάνουν εμβόλια? Τι παραπάνω? Να πούμε είναι. Το εμβόλιο ως πράξη, δηλαδή τσιμπάω το χέρι σας, είναι νοσηλευτική πράξη κατά βάση. Οι γιατροί έχουν τη συνταγογράφηση, την οδηγία. Ωραία. Την οδηγία και την επίβλεψη. Και αυτό γίνεται μέχρι τώρα. Θυμόμασταν όταν ήρθαν τα εμβόλια στη χώρα μας για την αντιμετώπιση του κορονοϊού και είχαν ανοίξει τα εμβολιαστικά κέντρα, πόση προσοχή έπρεπε να δίνουμε, να πηγαίνουμε να εμβολιαστούμε, να περιμένουμε 15 λεπτά μετά στο εμβολιαστικό κέντρο σε περίπτωση που έχουμε κάποιες παρενέργειες από το εμβόλιο. Όλα αυτά έχουν απαντηθεί? Είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους εσείς λέτε όχι? Και να σας βλέπει κάποιος, κυρία Κουτροκόη, μπροστά, να σας βλέπει κάποιος ο οποίος ήταν γιατρός, να ρωτήσει 5 πράγματα για την υγεία σας, να σας δει στην όψη σας πώς είστε και να είναι εκεί. Αυτό είναι μέχρι σήμερα ο τρόπος με τον οποίο διεξάγονται οι εμβολιασμοί. Ο καινούριος τρόπος δεν θα φέρει τα αποτελέσματα που θέλουμε. Δεν θα έχουμε δηλαδή περισσότερους εμβολιασμούς. Το γιατί και πώς δεν θέλω να το αναλύσω. Της γρήπης γιατί το κάνουμε? Της γρήπης ποια είναι η διαφορά? Γιατί το κάνουμε στα φαρμακεία της γρήπης και όχι του κορονοϊού? Ποια είναι η διαφορά ανάμεσα στα δύο εμβόλια? Την εκτέλεση έχετε στα φαρμακεία μετά από συνταγογράφηση. Mm-hmm. Και εκεί που σταμάτησε η συνταγογράφηση, κακώς σταμάτησε η συνταγογράφηση. Και όταν σταμάτησε η συνταγογράφηση, μειώθηκαν και οι εμβολιασμοί. Ξέρετε, στην επιστολή μας, η οποία είναι πολύ προσεκτικά και ευγενικά διατυπωμένη, αυτά όλα εμπεριέχονται, λέγονται. Και λέγονται με έναν τρόπο που θα θέλαμε να τύχει πολύ μεγάλης προσοχής από όσους λαμβάνουν τις πολιτικές αποφάσεις. Ναι. Διότι οποιαδήποτε περαιτέρω δημόσια συζήτηση για αυτό το θέμα με τα επιχειρήματα δεν θα βοηθήσει στο τέλος της ημέρας στο να έχουμε περισσότερες εμβολιασμούς. Μισό λεπτό για να πάρουμε και λίγο και την άλλη πλευρά. Την κάνω εγώ, που μου επιτρέπεις. Εννοείται. Την κάνω εγώ την άλλη πλευρά. Μας λένε από το Υπουργείο, εμείς θέλουμε, σας παρακαλούμε πάρα πολύ, να εμβολιάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερους. Υπάρχουν 8.000 φαρμακεία σε όλη την Ελλάδα που είναι δίπλα σε κάθε γειτονιά και με το φαρμακοποιό, ο οποίος λειτουργεί και ως ψυχολόγος περισσότερες φορές. Και δεύτερον, οι φαρμακοποιοί εκπαιδεύονται για εμβολιασμό. Είναι εκπαιδευμένοι. Κάνουν αυτή την παρανοσηλευτική ενέργεια. Όχι κατά τη διάρκεια των σπουδών τους. Εκ των υστέρων. Όπως θα μπορούσαν να εκπαιδευτείτε και εσείς ενδεχομένως. Οποιοςδήποτε. Εγώ είμαι εκπαιδευμένος. Το πρώτο μου χαρτί είμαι βοηθός μικροβιολόγου. Εγώ στον Υποφάντη θα το κάνω το εμβόλιο πάντως. Και ελαφρύ χέρι είχα τότε. Αλλά δεν με κέρδισε. Αλλά θέλω να σα ρωτήσω. Δεν διαφωνώ ότι έχετε ελαφρύ χέρι, κύριε Υποφάντη. Ελάτε να σα πω. Γιατί να μην το κάνουν οι φαρμακοποιοί? Όλο το υπόλοιπο. Όλο το υπόλοιπο. Δεν υπάρχει. Διότι σα είπα και προηγουμένως. Αυτή τη στιγμή το εμβόλιο, πριν σας εμβολιάσουμε, δηλαδή πριν σας εμβολιάσει η νοσηλεύτρια στο εμβολιαστικό κέντρο, κάποιος σας ρωτάει 5 πράγματα τα οποία τα αξιολογεί και κάποιος σας βλέπει κιόλας εκείνη την ώρα. Δηλαδή αν είστε κίτρινος, αν είστε κόκκινος, αν είστε μπλε, τι χρώμα έχετε, πώς είστε, αν τα ματάκια σας γυαλίζουν ή δεν γυαλίζουν. Mm-hmm. Και όλα αυτά και εκεί είναι και παρόν. Τώρα δεν θέλω να επεκταθώ παραπάνω, γιατί σας εξηγώ. Ναι, αλλά επεκταθείτε λίγο, εξηγήστε το. Γιατί λέτε ότι περιέχονται στην ανακοίνωσή σας τη διατυπωμένη, αλλά ο κόσμος που μας βλέπει και θέλει να πάει να κάνει το εμβόλιο,
Θέλει από εσάς να ακούσει, από τους γιατρούς να ακούσει το γιατί να επιλέξουν το εμβολιαστικό κέντρο που θα έχει γιατρό και όχι το φαρμακείο. Γιατί είναι ασφαλέστερος ο χώρος. Και γιατί αν τυχόν λιποθυμήσει, όλα θα κινηθούν πολύ πιο εύκολα και πιο απλά. Αλλά σας επαναλαμβάνω, εγώ δεν θέλω να μπω σε αυτή την κουβέντα. Δεν θέλω να μπω, διότι αυτό δεν βοηθά τους, εμβολιασμούς. Mm-hmm. Και επισημαίνουμε επίσης ποιοι εμβολιασμοί στη χώρα μας γίνονται έτσι όπως πρέπει να γίνονται και γίνονται επιτυχώς. Διότι αλλού έχουμε επιτυχία και αλλού δεν έχουμε. Και όταν δεν έχουμε επιτυχία, καλό είναι να δούμε τι πρέπει να κάνουμε για να τους κάνουμε επιτυχημένους. Mm-hmm. Δεν είναι τόσο απλό το θέμα, ειδικά για τον άνθρωπο ο οποίος, ξέρετε, δεν θέλει να κάνει το εμβόλιο. Γιατί αυτή τη στιγμή ποιο είναι το θέμα μας? Το θέμα μας είναι πρώτον ότι η ελληνική κοινωνία σε μεγάλο βαθμό δεν θέλει να ξανακάνει ένα εμβόλιο. Έχει κουραστεί. Το έκανε 4 φορές. Δεν υπάρχουν και οι οδηγίες, οι σαφείς και οι έγκαιρα διατυπωμένες, δεν υπήρξαν. Αυτό είναι μια πραγματικότητα. Και τώρα έχουμε μια παρέμβαση η οποία δεν θα μας βοηθήσει. Και οφείλουμε εμείς να το επισημάνουμε. Γιατί αυτή, ξέρετε, είναι η θέση μας. Δηλαδή, ο Παλαιολογικός Σύλλογος. Είναι σύμβουλος της πολιτικής. Για να κλείσουμε, το Υπουργείο τι σας είπε? Σας εκτιμά πάρα πολύ το Υπουργείο. Πείτε μας. Το Υπουργείο αυτή τη στιγμή δεν μας έχει απαντήσει στην επιστολή αυτή. Αλλά και αν θα μας απαντήσει, για να είμαι ειλικρινής, θα προσπαθήσουμε την επόμενη φορά να συνδιαλλαγούμε εκτός της δημοσιότητας. Μάλιστα. Διότι όλα αυτά δεν βοηθούν τους εμβολιασμούς. Νομίζω ότι αυτό το καταλαβαίνουμε άπαντες και εμείς θέλουμε ο κόσμος να εμβολιαστεί. Ναι, αλλά αν δεν γίνονται εγκρυπτό, να ξέρετε ότι ο κόσμος θα προσέλθει πολύ πιο εύκολα για να εμβολιαστεί παρά να πιστεύει ότι κάτι γίνεται από πίσω. Το έχουμε ξαναδεί στο παρελθόν αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε γιατί ξέρουμε ότι έχετε. Η συζήτηση όταν θα καταλήξει, βεβαίως, θα πρέπει να πούμε ότι αυτός είναι ο βέλτιστος τρόπος, ναι, και με αυτόν τον τρόπο περιμένουμε να έχουμε περισσότερους εμβολιασμούς. Τότε αυτό βεβαίως θα ανακοινωθεί. Αλλά το ενδιάμεσο και ειδικά επί διαφωνίας επιστημονικής δεν βοηθά κανένα να κατανοήσει τι πρέπει να γίνει στο τέλος. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πάει καλά το χειρουργείο και το καλό του ασθενούς. Να είστε καλά. Γεια σας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας. Λοιπόν.